τα αιτήματα που έχουμε σαν αγροτικοί σύλλογοι είναι να κηρυχθεί άμεσο ο νομός η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί μετά τους καταστροφικούς παγετούς είχαμε και τις τελευταίες μέρες τις χαλαζοπτώσεις που ήρθαν να ισοπεδώσουν ολοκληρωτικά τις καλλιέργειές μας. Και από εκεί και πέρα πρέπει να κηρυχθεί, θεωρούμε άμεση ανάγκη να κηρυχθεί ο νομός η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ένα άλλο θέμα που έχουμε σαν αίτημα είναι να δοθούν προκαταβολές έναντι των αποζημιώσεων που δικαιούμαστε, να υπάρξει συμψηφισμός των ασφαλιστικών εισφορών, γιατί αυτή τη στιγμή η παραγωγή των αγροτών είναι μηδέν, εισόδημα μηδέν. Δεν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν έτσι ώστε να μπορέσουν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Άλλο αίτημα που έχουμε σαν αγροτικοί σύλλογοι είναι το πάγωμα των οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιο, τράπεζες, το ΕΒ, ΟΕΒ, σε όλα αυτά να υπάρχει ένα πάγωμα. Και το τελευταίο αίτημα που έχουμε είναι να υπάρχει στελέχωση του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ Βέρειας, γιατί ο όγκος δουλειάς θα είναι τεράστιος. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα υποκαταστήματα της Ελλάδος και ο όγκος δουλειάς θα είναι πάρα πολύ μεγάλος με όλες αυτές τις καταστροφές που έχουμε υποστεί. Αυτά είναι τα αιτήματα που θέτουμε και απαιτούμε πλέον λύσεις από την κυβέρνηση, γιατί ξέρουμε ότι ο ΕΛΓΑ αυτή τη στιγμή είναι ένας οργανισμός ανταποδοτικός. Ό,τι εισπράττει δίνει, οι καταστροφές που έχουν πλήξει τους νομούς της χώρας και την κεντρική Μακεδονία είναι τεράστιες και γνωρίζουμε καλά ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από συσκέψεις που προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, κοινές συσκέψεις για το συντονισμό της δράσης των αγροτικών συλλόγων του νομού μας, αλλά και σε συνεργασία που έχουμε με αγροτικούς συλλόγους της Συμμαθίας, επειδή ακριβώς τα ζητήματα είναι κοινά. Μετά την ολοκληρωτική καταστροφή που προκλήθηκε από τους παγετούς, τους τρεις παγετούς των μηνών Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη, αλλά και η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε αρκετές περιοχές των νομών, βρισκόμαστε σήμερα εδώ να διεκδικήσουμε την άμεση αποζημίωση από τις ζημιές που προκλήθηκε. Είναι ζήτημα επιβίωσης. Πρόκειται για κύρια δενδρώδεις καλλιέργειες στις οποίες τα έξοδα εξακολουθούν να υπάρχουν. Ήδη έχουν γίνει αρκετά έξοδα, κλαδέματα, ψεκασμοί κτλ. Ζητάμε την αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ με τους κόφτες που προβλέπονται από το άρθρο 7 και άρθρο 9, προκειμένου να υπάρχουν δίκες αποζημιώσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον αέρα. Έχουμε ακούσει υποσχέσεις προφορικά ότι ναι, θα αποζημιωθούμε, ναι, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Και γι' αυτό είμαστε όλοι στον δρόμο. Αυτό που βλέπουν είναι ένας προάγγελος το τι θα ακολουθήσει αν δεν βγει κάποιος επίσημα να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Το πώς θα αποζημιωθούμε, το πότε θα αποζημιωθούμε και το τι θα γίνει. Και για να μην ξαναεπαναληφθεί και του χρόνου αυτό το πράγμα, γιατί οι καιρικές συνθήκες πλέον έχουν αλλάξει, πρέπει να αλλάξει αυτός ο κανονισμός του ΕΛΓΑ.